Γεια, ευτύχησε εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα έχουμε ένα απλό τίμιο unboxing. Είναι μικρόφωνο. Είναι μικρόφωνο για την GoPro, για να μας λύσει διάφορα θεματάκια που είχαμε. Είναι ένα μικρόφωνο που λέγεται V-Mic D4 Duo και το πολύ θετικό που έχει είναι ότι γράφει και μπροστά και πίσω και μπορείς να γράφεις συγχρόνως. Η GoPro έχει Hero 9. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, το Media Mode, όχι αυτό το φωτάκι, το Media Mode, αυτό εδώ που σας το έδειξα στο άλλο βίντεο, έχει αυτό εδώ το μικρόφωνο, που όταν συνδέει στο Media Mode που συνδέεται με USB-C με την κάμερα, ενεργοποιεί αυτό το μικρόφωνο. Αυτό το μικρόφωνο γράφει από μπροστά, αλλά έχει και από πίσω τρυπούλες, σας το είχα δείξει την άλλη φορά, περιμένετε να σας το δείξω και τώρα. Έχει και πίσω τρυπούλες, βλέπετε, μπροστά, πίσω. Και βρήκα στις ρυθμίσεις πώς γίνεται να ενεργοποιήσω το πίσω. Μπορείς είτε να ενεργοποιήσεις το μπροστά είτε το πίσω, αλλά όχι και τα δύο συγχρόνως. Άρα αυτά που λέγαμε να κάνω βίντεο, να μιλάω μπροστά και μετά να σας δείχνω και να μιλάω, πρέπει να σταματήσω να γράφω, να κάνω τις ρυθμίσεις, να αλλάξω το μικρόφωνο, να γράφει το πίσω. Και μετά αν κάποια στιγμή το γυρίσω να μιλήσω, αν και το ξεχάσω δεν θα γράφει καλά η φωνή μου, πρέπει να ξαναλλάξω ρυθμίσεις. Δεν είναι πολύ βολικό. Θα προτιμούσα να γράφει left το ένα και right το άλλο. Δεν ξέρω αν όταν γράφει raw τον ήχο, δηλαδή έχει ρύθμιση μέσα στις advanced ρυθμίσεις, να γράφει διαφορετικά τα κανάλια και μπορεί να, αυτό να γίνεται, δηλαδή να σου δίνει σε ένα κανάλι το ένα και στο άλλο το άλλο. Αλλά γενικά δεν είμαι 1000% ικανοποιημένος με τον ήχο που βγάζει εδώ πέρα αυτό το μικρόφωνο. Γι' αυτό το λόγο μου άρεσε πιο πολύ ο ήχος που έβγαζα με το εξωτερικό μικρόφωνο, αλλά για ακόμα καλύτερα πήρα αυτό το μικρόφωνο, το οποίο ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο. Το είδα από έναν YouTuber που παρακολουθώ στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτό το μικρόφωνο, η όλη μαγιά που έχει είναι ότι είναι διπλό μικρόφωνο. Είναι και από εδώ γράφει και από εδώ. Και το βάζεις, ας πούμε, σε μια κάμερα. Το συνδέεις με το jack εδώ, το καλώδιο. Έχει και input και θα σας πω σε λίγο γιατί έχει το input. Και βάζεις, ας πούμε, εδώ πέρα στην είσοδο της GoPro από πίσω. Και τώρα τι κάνει αυτό? Και γράφεις με αυτό το μικρόφωνο το εξωτερικό. Ας πούμε, το βάζεις εδώ πέρα, από πάνω. Πάνω μπορεί να φαίνεται, αλλά επειδή είναι λίγο ψηλά μπορεί να μην φαίνεται. Και τώρα τι γίνεται? Εδώ μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις να γράφει μόνο το μπροστά ή και τα δύο, μπρος-πίσω. Και να γράφεις το μπρος-πίσω σε διαφορετικό κανάλι. Left το ένα, right το άλλο. Και εγώ, ας πούμε, μπορώ να κάνω βίντεο έτσι και μετά να γυρνάω, να κάνω βίντεο έτσι και να συνεχίσω να μιλάω και να γράφεται κανονικά. Εδώ έχει πολύ καλό μικρόφωνο, να ακούγεται από πίσω η φωνή μου μια χαρά. Και μπορώ μετά να χρησιμοποιήσω ή τον ένα ήχο ή τον άλλο. Και επίσης, αν κάνω κάποια συνέντευξη, πολλές φορές, αν έχετε προσέξει το τελευταίο καιρό στο Happy Traveler, ό,τι συνέντευξη κάνω και συναντώ κόσμο, και για φάση κορονοϊό, αλλά και μ' αρέσει λίγο, δεν φαίνομαι εγώ. Έχω την κάμερα, εγώ μιλάω πίσω από την κάμερα, κάνω μια ερώτηση κτλ. Και έχω τον καλεσμένο, αυτόν τον οποίο συμμετέχει, κάποιον που συναντάω και τον ρωτάω κάτι, να είναι στην κάμερα. Και χρειάζομαι τη φωνή μου καθαρά. Και με αυτό εδώ με βοηθάει πάρα πολύ κάτι τέτοιο. Τώρα επίσης, μια άλλη μαγιά που έχει αυτό είναι ότι έχει και είσοδο, έχει και input. Στο input μπορείς να βάλεις μικρόφωνο ψήρα. Input, output. Input, output. Στο input μπορείς να βάλεις ψήρα. Μπορείς να βάλεις μία ψήρα σύρματη και να έχεις και ψήρα και να έχεις και αυτό. Και στο ένα κανάλι να γράφεις την ψήρα και στο άλλο αυτό, αλλά μέσα στην κάμερα. Και έτσι να τα έχεις όλα εδώ και τους δύο ήχους και να μπορείς μετά στο μοντάζ να αλλάξεις. Και ναι, έχεις και το backup σου μέσα εδώ. Και εντάξει, backup, ας πούμε, όμως αν κάνει κανένα χράτς-χράτς αυτό εδώ το καλώδιο, έχεις πρόβλημα. Αλλά σε γενικές γραμμές γράφει συγχρόνως δύο πηγές ήχου. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί ας πούμε την κάμερα μπορεί να την αφήσεις μακριά και να θες να μιλήσεις, να κάνεις κανένα περπατητό on στο ταξίδι σου, να μιλάς στην κάμερα η οποία είναι μακριά και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ακούγεται καθόλου ήχος, εκτός αν έχεις μια ψήρα. Και για να μην έχεις recorder πάνω σου, μπορείς να τη γράφεις κατευθείαν εδώ. Το βασικό ερώτημα είναι πόσο καλός είναι ο ήχος με αυτό το μικρόφωνο. Πάμε να δοκιμάσουμε.
Ένα, δύο, τρία. Με να αλλάξω να πατήσω εδώ γιατί τώρα νομίζω. Τέσσερα, πέντε, έξι. Τέσσερα, πέντε, έξι. Και να γράψουμε και έτσι. 7, 8, 9. Και όταν βάζω και αυτό για να γράφει και τα δύο. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Το 7, 8, 9 το είπα με ενεργοποιημένο μόνο το μικρό μικρόφωνο για να δω πώς ακούγεται όταν είμαι από πίσω το μπροστά μικρόφωνο, να δούμε πόσο πραγματικά κάνει διαφορά αυτή η φάση. Ναι. Νομίζω ότι αυτό πλέον το setup, η GoPro με αυτό το μικρόφωνο θα είναι το go-to εύκολο γρήγορο vlog απλό που μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ωραίο και ναι, νομίζω εκεί στο πλάι είναι καλύτερα, είναι πιο μακριά από το φακό για να μην φαίνεται και σου δίνει εδώ πέρα και φρουφρού τέτοια και για μπρος και για πίσω. Να ορίστε, μπορείς να τα βάλεις ένα φρουφρού μπρος και ένα πίσω, έτσι. Καλή φάση. Καλή φάση. Και αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το πίσω μικρόφωνο, το βγάζεις το πίσω φρουφρού. Φαίνεται τώρα εδώ πέρα, αυτό είναι το θέμα, φαίνεται. Γιατί την άλλη φορά φαινόταν, ενώ στην οθόνη της GoPro δεν φαινόταν, τώρα μετά. Φαίνεται. Δεν πρέπει να φαίνεται. Το άλλο, αυτό εδώ, έβγαινε πολύ πιο έξω. Άλλη μέρα, άλλα ρούχα, αλλά συνεχίζουμε τα τεστ για αυτό το βίντεο δοκιμάζοντας αυτό εδώ το ιδιαίτερο μικρόφωνο, το διπλό μικρόφωνο που έχει μπρος πίσω και έχει και είσοδο μικροφώνου. Ναι, είναι ένα μικρόφωνο που έχει είσοδο μικροφώνου. Πολύ έξυπνο. Ακούγεται ηλίθιο, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το μικρόφωνο δεν το έχω τώρα πάνω στην κάμερα, το έχω με μία επέκταση εδώ μπροστά μου και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε πάρα πολύ άνετα στο σπίτι να κάνετε βίντεο αν θέλετε να στήσετε λίγο πιο μακριά την κάμερα και να έχετε πιο καθαρό ήχο και να γράφετε κατευθείαν στην κάμερα. Με αυτό το setup μπορείτε να το κάνετε ειδικά για βιντεάκια τύπου podcast που θες να μιλάς και να είναι έτσι πιο καθαρή φωνή ή αν θέλεις ακόμα και να κάνεις μια συνέντευξη σε κάποιον, πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι καλύτερο. Και επίσης μπορείς να το πάρεις ακόμα πιο μακριά, να έρθω εδώ. Και συνεχίζετε να μ' ακούτε, ενώ είναι μακριά η κάμερα, μ' ακούτε καλά, πιστεύω. Τώρα, κοιτάξτε τι γίνεται. Αν θέλω να πάω ακόμα πιο μακριά, υπάρχει και άλλη επιλογή να μην έχω το καλώδιο, να πάμε σε κάτι πιο ασύρματο. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Έχω εδώ το Rode. Αυτά τα Go, τα μικρόφωνα, τα ασύρματα της Rode, το μικρό, το οποίο αυτό είναι και ψήρα, μπορείς να το βάλεις εδώ για να μιλάς ή έχει και είσοδο μικροφώνου, δηλαδή μπορείς να βάλεις μια άλλη ψήρα και αυτό να το έχεις στην τσέπη σου ή μπορείς εδώ στην είσοδο μικροφώνου να βάλεις αυτό το μικρόφωνο, αυτό θα κάνουμε πρώτα. Ωραία, και τώρα κοιτάξτε τι έγινε, ο δέκτης είναι με το jack στην GoPro και το μικρόφωνο είναι εδώ πέρα με το πομπό και έτσι μπορώ να πάω μακριά να κάνω συνεντεύξεις. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, για πείτε μας πώς σας φαίνεται αυτό το μικρόφωνο και όπως βλέπετε, ναι, δουλεύει τέλεια. Αλλά αυτό εντάξει, είναι μια απλή χρήση, μπορείς να κάνεις οποιοδήποτε μικρόφωνο, μπορείς να το βάλεις με την ψήρα, με αυτό το πομποδέκτη και να δουλεύει μακριά. Τώρα δοκιμάσουμε κάτι άλλο, θα βάλουμε το μικρόφωνο στην κάμερα, έτσι όπως συνήθως το έχεις, δηλαδή πάνω στο mount, πάνω στο media mode βιδωμένο και θα πάρω την ψήρα εδώ πέρα. Τώρα έχουμε το μικρόφωνο συνδεδεμένο κανονικά με το καλώδιο στην είσοδο ήχου της κάμερας, του media mode της GoPro και στην είσοδο που έχει, στην είσοδο μικροφώνου, του μικροφώνου έχουμε βάλει τον δέκτη της ψήρας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχω το μικρόφωνο, όταν είμαι κοντά μπορώ να γράφω με το μικρόφωνο, αλλά αν θέλω να αλλάξω λίγο το setup ή να το δώσω αυτό για μια συνέντευξη σε κάποιον ή να πάω εγώ πιο μακριά και να γράφω από μακριά, μπορώ να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτό το μικρόφωνο μπορεί να γράφει δύο κανάλια, ένα αριστερά, ένα δεξιά. Περιμένετε λίγο.
Τώρα γράφει λογικά το ένα κανάλι από εδώ και το άλλο από το μικρόφωνο που είναι εκεί. Άρα θα βάλω τώρα μόνο τον ήχο από το μικρόφωνο να ακούσετε ότι είναι πολύ χαμηλά και μακριά. Αλλά αν έρθω κοντά, ακούγεται πολύ πιο καθαρά. Και φυσικά μπορώ να πάρω μόνο τον ήχο από αυτό εδώ το μικρόφωνο στο μοντάζ και να βάλω να ακούγεται μόνο αυτός ο ήχος. Το άλλο να το σβήσω, να το κάνω mute και να βάλω αυτό να ακούγεται και από τα δύο κανάλια. Ή μπορώ να κάνω το ανάποδο. Αυτό μπορεί να το έχω δώσει σε κάποιον άλλον και μετά να έχει τελειώσει η συνέντευξη να θέλω να πάρω τον ήχο από εδώ και πολύ εύκολα και απλά επιλέγω στο μοντάζ ποιον ήχο θέλω. Πολύ ωραίο setup αυτό. Μα αυτή εδώ τη λογική, δηλαδή με το μικρόφωνο εκεί και με αυτό το μικρόφωνο εδώ, που πρακτικά δεν χρειάζεται να βγάζω καν βίσματα, μπορείς να κάνεις και συνεντεύξεις, αλλά και για παράδειγμα να αφήσεις την κάμερα και να κάνεις ένα on από μακριά για να πεις κοιτάξτε εδώ αυτό το φανταστικό μέρος και να τη βάλεις και εδώ, να βάλεις και εδώ το μικρόφωνο. Αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο μέρος αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Αλλά ναι, και μετά να πάρεις την κάμερα και να συνεχίσεις και να χρησιμοποιήσεις τον άλλο. Φυσικά όταν χρησιμοποιείς από πλάνο σε πλάνο διαφορετικό μικρόφωνο αλλάζει λίγο, χαλάει λίγο η αίσθηση του ήχου. Αλλά αν ένας από τους δύο ήχους δεν είναι καλός, καλύτερα να έχεις δεύτερη επιλογή. Τώρα αυτό εδώ, επειδή εμένα δεν μου αρέσει, έχω δει κάποιους που χρησιμοποιούν αυτό για ψήρα εδώ πέρα. Το καλύτερο είναι αυτό, εδώ να βάλεις μια απλή ψήρα. Που υπάρχουν και απλές ψήρες που έχουν καλύτερη ποιότητα. Αυτό να το έχεις στην τσέπη ή στη ζώνη εδώ πέρα και να έχεις μικρή ψήρα εδώ πέρα. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον setup. Και εννοείται αυτό εδώ το κομμάτι που τραβάμε τόση ώρα, το τραβάμε με την GoPro. Δεν τραβάμε με την άλλη κάμερα που γράφαμε πριν, δεν είναι τόσο καλή εικόνα, αλλά μια χαρά είναι. Θα παίξουμε λίγο και με τα φώτα μας τα αγαπημένα. Τώρα πρακτικά βλέπετε και λίγο παραπάνω το στούντιο. Θέλετε να κάνουμε ένα στούντιο tour? Βασικά σε μία με δύο εβδομάδες θα έχω στήσει λίγο καλύτερα και όλη τη φάση με το streaming και θα το κάνουμε μετά το tour. Για να έχουμε και ένα σημείο αναφοράς, τώρα γράφουμε με το media mode της GoPro. Και τώρα γράφω πάλι με το media mode, αλλά με ενεργοποιημένο το πίσω μικρόφωνο. Εγώ είμαι πίσω από την κάμερα και μιλάω με την πίσω μεριά του μικροφόνου. Ενώ τώρα γράφω με τα μικρόφωνα της κάμερας. Έχω όμως το media mode γύρω-γύρω, υπάρχει αυτή η επιλογή. Αν θέλεις να μην χρησιμοποιείς το μικρόφωνο από το media mode, να χρησιμοποιείς τα μικρόφωνα της κάμερας. Απλώς δεν ξέρω αν με όλη αυτή τη θήκη γύρω-γύρω επηρεάζονται και δεν γράφουν τόσο καλά τον ήχο. Και για να γράψουμε και έτσι με τα μικρόφωνα της κάμερας, πώς είναι ο ήχος. Και πάμε και να κάνουμε ένα τελευταίο τεστ. Και ένα τελευταίο τεστ με τα μικρόφωνα της κάμερας, αλλά χωρίς το media mode γύρω-γύρω. Γιατί φαντάζομαι τώρα τα μικρόφωνα της κάμερας χωρίς αυτό γράφουν καλύτερα. Δεν καλύπτονται. Τι λέτε? Και τελευταίο τεστ, να γράψουμε χωρίς το media mode και να μιλάω από πίσω. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Απλό τίμιο unboxing, αυτό εδώ το μικροφωνάκι που είναι και διπλό. Πολύ χρήσιμο για αυτό που είναι και κάνει. Η τιμή του είναι 106 ευρώ με ΦΠΑ, 85,48 χωρίς ΦΠΑ. Μπορεί να το βρείτε στο Scrooge, μπορεί να το ψάξετε να το βρείτε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Πλέον λίγο πιο ακριβό από άλλα φθηνά μικρόφωνα μπορείς να βρεις, αλλά έχει αυτές τις έξτρα μαγκές και έχει καλή ποιότητα για αυτό που είναι. Νομίζω ότι είναι και για κάποιον που χρησιμοποιεί έτσι μια GoPro, βασικά την GoPro χωρίς το media mode δεν μπορείς να το βάλεις, εκτός αν έχεις το άλλο μαραφέτη που συνδέει το USB-C με μικρόφωνο. Αλλά τέλος πάντων, κάμερες, vlogging κάμερες με είσοδο μικροφόνου, ακόμα και κινητά με είσοδο μικροφόνου, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με αυτό εδώ το μικρόφωνο και να έχεις πολύ καλύτερο ήχο και να έχεις και αυτή τη μαγιά να μπορείς να γράφεις από πίσω ή να συνδέσεις και ψήρα έξτρα. Νομίζω ένα καλό έξτρα μικρόφωνο, ένα μικρό μικρόφωνο το οποίο δεν θα φαίνεται και στην κάμερα γιατί είναι λίγο πιο ψηλά και λίγο πιο κοντό από ότι αυτό, ακόμα και με τα φρουφρού. Θέλω να ελπίζω ότι θα φαίνεται. Θα το δοκιμάσουμε και έξω κάποια στιγμή, να δούμε πως γράφει έξω, έτσι να ακούγεται και λίγο ήχος χώρου και φασαρία. Αυτά για την ώρα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι, κάντε ένα τεράστιο like, γράψτε ένα σχόλιο από κάτω και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια!